ήμασταν, θα έλεγα, πολύ υποτονικοί στο πρώτο ημίχρονο. Και το θέμα ήταν ότι όλη η ομάδα ήταν υποτονική και στις μονομαχίες και στις πρώτες μπάλες και στις δεύτερες μπάλες. Παρ' όλα αυτά, παρότι εμείς κάναμε ένα πολύ κακό πρώτο ημίχρονο, το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο. Δηλαδή, υπήρχαν και κάποιες φάσεις από τη Λαμία και κάποιες μεγάλες φάσεις από τη δικιά μας πλευρά, ιδιαίτερα του Μακέδα, που θεωρώ ήταν μια πολύ εύκολη φάση. Στο δεύτερο ημίχρονο, θα έλεγα από την αρχή του δεύτερου ημίχρονου, ήμασταν πιο ζωντανοί με μαχίες. Φαινόταν ότι πατάμε καλύτερα με τον αγωνιστικό χώρο. Δυστυχώς μια κακή μας αντίδραση σε μια μεγάλη μπάλα, ένα πολύ καλό σουτ του Μπερτόλιο μας άφησε πίσω στο σκορ. Από εκεί και πέρα, όσα λεπτά είχαμε στη διάθεσή μας, προσπαθήσαμε, είχαμε μεγαλύτερη ένταση, κυκλοφορήσαμε την μπάλα, δημιουργήσαμε δύο-τρεις φάσεις. Δεν καταφέραμε να βάλουμε την μπάλα στα δίχτυα στο να αποφύγουμε την ήττα. Θα πούμε γενικά ότι είμαστε σε μια δύσκολη καμπή για εμάς. Δεν έχουμε γυρίσει καλά από τις γιορτές. Έχουμε διάφορα προβλήματα τα οποία δεν χρειάζεται να επαναλάβουμε, νομίζω τα ξέρετε. Είναι σκοπός για εμάς να συγκροτηθούμε, να παρουσιάσουμε πάλι ένα δυνατό group και να επανέλθουμε στα γνωστά μας στάδια.